Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο Chill & Talk και πραγματικά δεν ξέρω γιατί έχω αφήσει αυτή τη σειρά και δεν κάνω τέτοια βιντεάκια τώρα τελευταία. Μάλλον έχω πάρει πολύ στα σοβαρά τον εαυτό μου και πρέπει να σταματήσει αυτό. Τέλος πάντων, επέστρεψε δυναμικά. Αχ, έχω φτιάξει εδώ το ζεστό μου καφεδάκι γιατί κάνει full κρύο έξω. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τη σειρά του HBO Max που έχει τρελάνει όλο τον κόσμο και μιλάω φυσικά, παιδιά, για την σειρά Ο Τελευταίος από Εμάς ή αλλιώς όπως λέγεται αγγλιστή, The Last of Us. Δεν θέλω να μου ανησυχεί κανένας, δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως spoiler στο σημερινό επεισόδιο για όσους δεν έχουν δει τη σειρά. Το λέω, το μόνο που θα ήθελα να κάνετε είναι να φτιάξετε ένα καφεδάκι για να ξεκινήσουμε. Αχ, στην υγειά σας. Let's go! Εάν γουστάρεις την παρέα που έχουμε εδώ πέρα, πάτσε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάνεις κανένα από τα επόμενα βίντεο και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις. Εδώ, παιδιά, μιλάμε για ταινίες και για σειρές, αλλά πάνω απ' όλα ως επίκεντρο έχουμε τον Χαβαλέ. Εντάξει, φτάνει με αυτή τη σοβαρότητα, μάλλον τη σοβαροφάνεια που υπάρχει γύρω από το σινεμά και όλο αυτό το πράγμα. Πιστεύω, παιδιά, ότι αυτό είναι και που καταστρέφει την όλη φάση και την κάνει στα πολλά άτομα να φαίνεται βαρετή μέχρι αηδίας. Γι' αυτό ήρθαν οι σούπερ ηρωικές ταινίες και σας πήραν τα σόβρακα, ρε! Βέβαια τώρα με τα ίδια σόβρακα, ταχιασμένα, συνεχίσουν και βγάζουν ταινίες, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Να, καταλάβατε, κάπως έτσι είναι η φάση εδώ. Λοιπόν, The Last of Us, κυρίες και κύριοι, ένα franchise, ένα βιντεοπαιχνίδι μάλλον, που από όταν ήταν βιντεοπαιχνίδι, ήταν κατά 90% κινηματογραφικό. Αυτό που θέλω να πω δηλαδή είναι πως δεν χρειαζόταν, ρε παιδί μου, και πολλές αλλαγές για να μεταφερθεί στη μικρή οθόνη όπως και έγινε. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος εύλογα, ρε Θωμά, πως γίνεται να λες ότι δεν χρειαζόταν πολλές αλλαγές, αφού ένα βιντεοπαιχνίδι έχει μέσα του gameplay, έχει, ρε παιδί μου, άλλη δομή, έχει video game δομή. Και ποιος είπε, φίλε μου ή φίλη μου, ότι και κάποιες σειρές οι οποίες δεν έρχονται από βιντεοπαιχνίδια, είναι καθαρά σειρές, δεν έχουν video game δομή. Και σου έχω και παράδειγμα πολύ πρόσφατο κιόλας, γιατί εντελώς τυχαία, βασικά εντελώς τυχαία εννοώ με το θέμα του βίντεο, τυχαία δεν την ξεκινήσαμε, την ξεκινήσαμε ξανά τη σειρά The Mandalorian με τον Ανδρέα, να τη βλέπουμε για να θυμηθούμε, ρε παιδί μου, τι γίνεται στην σειρά με αφορμή την καινούργια σεζόν που βγαίνει σε λίγο καιρό. Και παιδιά, κατάλαβα κάτι το οποίο ταιριάζει γάντι στη σημερινή περίπτωση. Το The Mandalorian, παιδιά, η σειρά The Mandalorian, που να διευκρινίσω, είναι μια καθαρά live action σειρά, δεν είναι μεταφορά από κάπου αλλού, ενώ από ένα video game, κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που κάνει η σειρά The Last of Us. Δηλαδή, είναι μια σειρά live action η οποία έχει καθαρά video game δομή. Δηλαδή, αν χρειαστεί κάποτε κάποιος να μεταφέρει αυτή τη σειρά σε ένα video game, δεν θα χρειαστεί, παιδιά, να αλλάξει σχεδόν τίποτα. Και τώρα για να το καταλάβετε καλύτερα, θα κάνω ένα spoiler, παιδί μου, από την πρώτη σεζόν του The Mandalorian και συγκεκριμένα από το τέταρτο επεισόδιο. Και θα σας πω ότι σε αυτό το επεισόδιο ο Μανταλοριανός πηγαίνει σε ένα μακρινό, απόμακρο, ρε παιδί μου, πλανήτη, ήσυχο πλανήτη, τουλάχιστον κατά τα φαινόμενα όπως νομίζει ο Μανταλοριανός ότι είναι. Στην αρχή λοιπόν αυτού του επεισοδίου, ο Μανταλοριαν προσγειώνεται σε αυτόν τον πλανήτη, πηγαίνει σε ένα μπαρ και εκεί στο μπαρ γνωρίζει έναν χαρακτήρα ο οποίος αρχικά του φαίνεται εχθρικός, γίνεται εκεί πέρα μια περίεργη κατάσταση και ξεκινάει από το πουθενά μια μάχη μεταξύ του Μανταλόριαν και αυτού του εχθρικού χαρακτήρα, όπου αυτός ο χαρακτήρας πιο μετά όμως γίνεται σύμμαχός του σε μια πιο μεγάλη αποστολή, σε ένα πιο μεγάλο boss. Εάν αυτό ήταν το μικρό μποσάκι, πιο μετά, στο τέλος του επεισοδίου, έχουμε το μεγάλο boss. Όσο λοιπόν το επεισόδιο του συγκεκριμένου εξελίσσεται και φτάνεις προς το τέλος του, γνωρίζεις και άλλα άτομα, εξελίσσεις τα skill σου, εξελίσσεις την πανοπλία σου, εξελίσσεις τις γνώσεις σου και φτάνεις στο τελικό boss, που είναι να καταρρύψεις ένα τεράστιο ρομπότ. Καθαρά δηλαδή, 100% video game, σεναριακή και σκηνοθετική δηλαδή δομή. Και η σειρά The Mandalorian, παιδιά, δεν το κάνει αυτό μόνο στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Ολόκληρη η σειρά έχει video game δομή. Κανονικότατα 100% σε κάθε επεισόδιο ή τουλάχιστον σχεδόν σε κάθε επεισόδιο, γιατί προς το τέλος ψηλοαλλάζει αυτό. Ο Mandalorian πηγαίνει κάπου, γνωρίζει κάποιους,
βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν εχθρό ή με μια δυσκολία και για να φτάσει σε αυτή τη δυσκολία πρέπει να περάσει είτε από κάποια side quest ή να πάει απευθείας στο main quest. Πεντακάθαρη video game σεναριακή δομή, κυρίες και κύριοι, κάτι που τουλάχιστον στα δικά μου μάτια μοιάζει ιδανικό, το λατρεύω, ειδικά σε τέτοιου είδους project. Και για τους πιο μεγάλους εδώ της παρέας θα σας πω ότι αυτή η δομή είναι ακριβώς η ίδια δομή που είχαμε γνωρίσει και αγαπήσει στα πιο παλιά χρόνια, όπου το Star έπαιζε τις σειρές Ηρακλής και Ζήνα τα μεσημέρια. Και μας έπαιρνε ύπνος. Άλλο αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι και έτσι. Γεια σου καλή μέρα, γεια σου καλή νύχτα, γεια σου καλή νότσες. Και πάμε τώρα στο The Last of Us, για το οποίο να διευκρινίσω ότι δεν έχω παίξει το παιχνίδι, κυρίως γιατί δεν έχω PlayStation, διότι δεν μου περισσεύουν 750 ευρώ για να πάρω ένα PlayStation 5. Sony, στο έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο, δεν είδα ανταπόκριση. Στείλε μας ένα PlayStation εδώ πέρα να έχουμε να παίζουμε. Όχι τίποτα άλλο, θα βγεις και εσύ κερδισμένη. Θα μιλάμε και για video games μετά. Το παιχνίδι λοιπόν μπορεί να μην το έχω παίξει, αλλά για κάποιο λόγο είχα κάτσει πιο παλιά και είχα δει αποσπασματικά κάποια gameplays, γιατί είμαι βλάκας και δεν περίμενα ότι ποτέ θα έρθει σε live action μεταφορά η συγκεκριμένη σειρά παιχνιδιών. Και επειδή είμαι ο Θωμάς και όταν βλέπω zombies δεν μπορώ να αντισταθώ, ρε παιδί μου, έκατσα και είδα. Ευτυχώς όμως είδα αποσπασματικά και δεν τα έχω, ρε παιδί μου, συγκεντρωμένα στο μυαλό μου. Δεν έχω φάει και πολλά spoilers. Οπότε τώρα θα ακούσετε τις ιδέες και τις απόψεις ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έχει παίξει τα video games και βλέπει την σειρά The Last of Us όπως έπρεπε να τη βλέπουν όλοι. Σαν σειρά. If you don't think there's hope for the world, why bother going on? You haven't seen the world, so you don't know. Το The Last of Us, κυρίες και κύριοι, περιέχει την πιο ωραία σεναριακή ιδέα για το πώς δημιουργήθηκαν στον κόσμο του τα zombies, την πιο πιστευτή. Δηλαδή, ακούς αυτό που σου δίνει η σειρά και παιδιά, πιστεύεις άνετα ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει και στην πραγματικότητα. Να διευκρινίσω, γιατί δεν θυμάμαι αν το έκανα πιο πριν, πως αυτή τη στιγμή που γυρίζετε τουλάχιστον αυτό το βίντεο, έχει κυκλοφορήσει μέχρι το 4ο επεισόδιο της σειράς. Ακούστε λοιπόν, παιδιά, τι έχω πάθει με αυτή τη σειρά, μάλλον τι έχει πετύχει επάνω μου αυτή η σειρά. Κάθε εβδομάδα περιμένω πώς και πώς να βγει ένα επεισόδιο της για να ξαναμπω, για να χαθώ μέσα στον κόσμο της. Είναι τόσο όμορφα άγριο, ρε παιδιά, το συγκεκριμένο σύμπαν και δεν γίνεται να μην κολλήσεις, δεν γίνεται να μην πάθεις αιμονή μαζί του, ειδικά άμα σου αρέσουν τέτοιου είδους project. Αλλά και να μην σου αρέσουν δηλαδή, πάλι το κόλλημά σου θα το φας. Μιλάμε για έναν κόσμο που, παρόλο που είναι κατεστραμμένος, η φύση είχε καταφέρει και έχει σκεπάσει, ρε παιδί μου, με τον τρόπο της αυτή τη σαπίλα που υπάρχει στο συγκεκριμένο κόσμο. Και όταν λέμε, παιδιά, σαπίλα, το εννοούμε, έτσι. Είναι σάπιος εντελώς. Και νομίζω ότι αυτό το πάντρεμα του σύμπαντος του The Last of Us με το HBO και τους ανθρώπους που έβαλαν να ασχοληθούν με αυτό είναι το τέλειο πάντρεμα. Δεν χωράει συζήτηση ως προς αυτό. Το HBO έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, τουλάχιστον εγώ δεν έχω δει project του HBO που τουλάχιστον σε θέμα παραγωγής να είναι ποιοτικά κακό. Ούτε καν μέτριο, μη σας πω. Στο θέμα παραγωγής, παιδιά, το HBO είναι top. Και είναι που είναι το HBO ποιοτικά, όπως σας προείπα, πολύ ψηλά. Πήγε και πήρε για το συγκεκριμένο project, νομίζω, τους καταλληλότερους ανθρώπους. Και ο ένας εξ αυτών είναι ο Craig Mazin, ο άνθρωπος που έφτιαξε και τη μίνι σειρά Chernobyl, άλλο ένα τέλειο project το οποίο, ρε παιδιά, και σε αυτό είχα χαθεί μέσα στον κόσμο του. Εάν δεν το έχετε δει, δείτε το χθες όμως. Αλλά αυτό που με έκανε ακόμη πιο αισιόδοξο για τη συγκεκριμένη σειρά είναι, παιδιά, ότι το σενάριο της live action σειράς το υπογράφει ο άνθρωπος που έγραψε και τα παιχνίδια. Μπράβο, ρε παιδιά! Ρε παιδιά, μπράβο! Μπράβο! Επιτέλους κάποιος σκέφτηκε να πάρει το σεναριογράφο και το δημιουργό από τα παιχνίδια και να κρατήσει τον ίδιο και να τον βάλει να φτιάξει και τη live action σειρά. Δεν καταλαβαίνω αυτό το κόλλημα που έχουν οι εταιρείες και στις σειρές αλλά και στις ταινίες να παίρνουν άλλους σεναριογράφους για τις σειρές και για τις ταινίες. Ρε παιδιά, και αυτοί που γράφουν σενάριο για τα παιχνίδια, σεναριογράφοι είναι και μάλιστα. Πολλές φορές, μάλλον οι περισσότεροι, είναι και καλύτεροι από αυτούς που γράφουν τις ταινίες και τις σειρές. Οι οποίοι, τώρα η νέα γενιά τουλάχιστον που βγαίνει σεναριογράφων, παιδιά, το μόνο που κάνουν είναι να αναμοχλεύουν παλιές ιδέες και να τις φέρουν στο σήμερα και μάλιστα κατεστραμμένες. Επιτέλους, ρε παιδιά, ένας άνθρωπος σκέφτηκε ποιος έχει γράψει το σενάριο στα πολύ επιτυχημένα παιχνίδια The Last of Us, ο Druckmann.
αυτός θα γράψει και τη σειρά. Δηλαδή, τι πιο απλό ρε εσείς. Και όπως ήταν φυσικό, ο συνδυασμός αυτών των δύο ατόμων δεν γινόταν να αποτύχει με τίποτα όμως. Δεν υπήρχε περίπτωση, παιδιά. Μιλάμε για δύο υπερταλαντούχους ανθρώπους που είχαν τρελή όρεξη και τρελό μεράκι να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο project. Και αυτό φαίνεται σε κάθε επεισόδιο, σε κάθε δευτερόλεπτο, σε κάθε καρέ της σειράς. Φαίνεται ότι όσοι ασχολούνται πίσω από αυτό το έχουν αγκαλιάσει, ρε παιδί μου, με αγάπη. Και πάνω απ' όλα, εκτός από την αγάπη που του δείχνουν, σέβονται το πηγαίο υλικό. Και μιας και είπα σεβασμός, το έχω αναφέρει σίγουρα σε podcast επεισόδιο, αλλά πρέπει να το έχω αναφέρει και σε βίντεο, δεν θυμάμαι. Θα το ξαναπώ όμως για τους καινούριους αυτού εδώ του καναλιού. Όταν, παιδιά, ένα project, ένα franchise μεταφέρεται από ένα βιβλίο, από μια νουβέλα ή από ένα βίντεο παιχνίδι, καλή ώρα. Ναι, μεν θέλει να πιάσει και τους σκληροπυρηνικούς fans που έρχονται από αυτά τα μέσα, από το βιβλίο δηλαδή ή από το βιντεοπαιχνίδι, αλλά δεν είναι αυτό το κεντρικό τους target group. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι σκληροπυρηνικοί fans του κάθε franchise χρησιμοποιούνται από το marketing για να προωθήσουν, για να κάνουν τον τόρο τον αρχικό που χρειάζεται, ώστε να γίνει η σειρά ή η ταινία γνωστή στους άλλους, στο πραγματικό τους target group, οι οποίοι είναι αυτοί που δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο, αυτοί που δεν έχουν παίξει τα παιχνίδια. Καλή ώρα. Να γίνει δηλαδή γνωστό το franchise στο ευρύ κοινό. Γι' αυτό το λόγο γίνονται και οι live action μεταφορές. Δεν τους ενδιαφέρει σχεδόν καθόλου, όχι τελείως έτσι, τι θα πει ο Κωστάκης ή ο Γιαννάκης που έχει παίξει το παιχνίδι The Last of Us, το έχει λιώσει, το έχει παίξει 18.000 φορές και έχει μάθει απ' έξω μέχρι και που σκοντάφτει ο Τζόελ. Τους νοιάζει ο Γιωργάκης, ο οποίος θα δει τη σειρά, θα αγαπήσει το franchise και θα πάει μετά να παίξει το βιντεοπαιχνίδι. Τι θέλω να πω με αυτό και γιατί το αναφέρω. Βαρέθηκα να ακούω τους γκουρού του βιντεοπαιχνιδιού που ξέρουν απ' έξω τα πάντα για το πόσο ίδια είναι η σειρά με το παιχνίδι. Μα δεν απευθύνονται σε σένα, βρε αγόρι μου. Η κορίτσι μου. Εσύ έχεις παίξει ήδη το παιχνίδι. Εσύ έχεις διαβάσει ήδη τα βιβλία. Την ξέρεις την ιστορία. Το αγάπησες το franchise. Είσαι ήδη πελάτης τους. Τώρα απλά θα κάτσεις, θα ράψεις το στόμα σου και θα δεις ξανά την ίδια ιστορία, την ίδια πολύ σωστά υπομένη και επιτυχημένη ιστορία σε live action μεταφορά. Τώρα, εάν γίνουν και κάποιες αλλαγές, γιατί μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό μέσο, το οποίο δίνει άλλες ελευθερίες στους δημιουργούς, αλλά ταυτόχρονα τους περιορίζει κιόλας σε σχέση με το παιχνίδι σε κάποια πράγματα, τότε αυτό για εσένα θα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Βέβαια, ένα κερασάκι που μπορεί να σου αρέσει, μπορεί να μην σου αρέσει καθόλου. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί διαμαρτύρονται ότι είναι τόσο ίδιο με τα παιχνίδια. Ρε παιδιά, είναι μια ιστορία η οποία είναι τέλεια από τα παιχνίδια. Γιατί να την αλλάξεις? Βγαίνει κάτι το οποίο αλλάζει την ιστορία από το παιχνίδι, το κράζουν. Βγαίνει κάτι το οποίο είναι ίδιο με την ιστορία του παιχνιδιού, πάλι το κράζουν. Τι θέλετε, ρε! Πουθενά δεν θα σας πιάσει κανένας πια. Συγγνώμη δηλαδή που δεν μπορούμε να βρούμε τη χρυσή τομή που θα ικανοποιήσει τα δικά σας θέλω. Δεν απευθύνεται σε εσάς η σειρά. Το ξέρω. Σας πληγώνει, είναι σκληρό, σας νευριάζει, αλλά τι να κάνω, εγώ πρέπει να σας πω την αλήθεια. Και διευκρινίζω, γιατί κάποιοι καταλαβαίνετε ότι θέλετε. Δεν λέω ότι οι δημιουργοί μια σειρά ή μια ταινία που στηρίζεται σε κάτι άλλο και το φέρνουν στη μικρή ή στη μεγάλη οθόνη δεν θέλουν να αγκαλιαστεί το project τους από όλους. Αλλά δεν είναι οι σκληροπυρηνικοί fans το κύριό τους κοινό. Θέλουν να αναπτύξουν το franchise τους και να το κάνουν γνωστό στο ευρύ κοινό. Πάμε παρακάτω. Στο παρακάτω έχουμε το θέμα το οποίο είχε πάρει φωτιά, μπορεί να πει κάποιος, πριν καν ακόμη κυκλοφορήσει η σειρά, και μιλάω για το cast της σειράς. Για να το κάνω πιο συγκεκριμένο, δεν μιλάμε για τον Πέντρο Πασχάλ στο ρόλο του Τζόελ που κανείς δεν είπε κουβέντα. Μιλάω για την Μπέλα Ράμζη στο ρόλο τη Έλλη που μας τα κάναν τσουρέκια. Λοιπόν, για να μην επαναλάβω αυτό που είπα μόλις πριν, το οποίο κολλάει απόλυτα και σε αυτή την περίπτωση, να σας πω πως μακάρι μια μέρα να ξυπνούσα και να άκουγα πως στη live action μεταφορά του αγαπημένου μου franchise, τον κεντρικό της χαρακτήρα θα τον υποδηθεί η πιο ταλαντούχα ηθοποιός της γενιάς της. Γιατί ναι, αυτό ακριβώς είναι η Μπέλα Ράμζη. Και το ξέραμε αυτό από χρόνια πριν, όταν είχαμε γνωρίσει την Μπέλα Ράμζη στο Game of Thrones, στο οποίο έσπερνε και ήταν μόλις 12 ετών. Τώρα είναι 19, μπορεί να μην της φαίνεται, αλλά τόσο είναι. Μπορεί λοιπόν να έχετε δίκιο, όντως η Μπέλα Ράμζη δεν μοιάζει καθόλου με την Έλλη από τα παιχνίδια, αλλά κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να το ξεπεράσετε αυτό, ρε παιδιά. Εγώ εν μέρη σε αυτό το θέμα σας καταλαβαίνω, διότι έχετε παίξει ένα παιχνίδι το οποίο σας άρεσε, έχετε δεθεί με αυτό, έχετε δεθεί με την ιστορία του και κατ' επέκταση με τους χαρακτήρες, την όψη των χαρακτήρων που συμμετέχουν σε αυτή την ιστορία.
Αλλά ρε παιδιά, ξεπεράστε το, δηλαδή αξίζει, πιστέψτε με. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ το ότι υπάρχει άνθρωπος που έχει ξεκινήσει τη σειρά The Last of Us και δεν έχει διαπιστώσει ακόμα γιατί περίπτωση ηθοποιού μιλάμε όταν μιλάμε για την Μπέλα Ράμζεϊ. Δεν γίνεται δηλαδή να μην το βλέπεις ότι τον τερματίζει το ρόλο. Δεν παίζει απλά καλά. Τον τερματίζει. Και να σας το πω κι αλλιώς, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, η Μπέλα Ράμζεϊ για κάποιο λόγο, η φάτσα της ρε παιδί μου, μου είναι αυθόρμητα συμπαθητική. Καλό θα ήταν λοιπόν αυτή η τοξικότητα από τους σκληροπυρηνικούς φανς να σταματήσει εδώ πέρα, γιατί παιδιά, αυτή η φάση είναι ο ορισμός της φράσης «Βλέπετε το δέντρο και χάνετε όλο το υπόλοιπο δάσος» και μιλάμε παιδιά για ένα δάσος απίστευτα όμορφο όπως είναι η σειρά The Last of Us. Μια ομορφιά παιδιά που ξεκινάει από τα πολύ όμορφα και ζωντανά σκηνικά που έχουν στηθεί για τη συγκεκριμένη σειρά, γιατί φαίνεται ότι είναι πραγματικά σκηνικά τα περισσότερα από αυτά που εμφανίζονται, και ολοκληρώνεται στα πολύ όμορφα και αληθοφανή CGI που συμπληρώνουν την όμορφη εικόνα. Και δεν γίνεται να μην αναφέρω τα εκπληκτικά πρακτικά εφέ που έχουν γίνει για την εμφάνιση των τεράτων, μέχρι τώρα τουλάχιστον, που έχουν εμφανιστεί στη σειρά, και επίσης για την εκπληκτική δουλειά που έχει γίνει στο cast αυτής της σειράς. Όποιος ηθοποιός έχει εμφανιστεί μέχρι τώρα τουλάχιστον στη σειρά είναι... Θέλω να πω πάρα πολλά για τη συγκεκριμένη σειρά, παιδιά. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος και πολύ χαρούμενος. Έχω κολλήσει με τη φάση τη συγκεκριμένη. Έχω κολλήσει τόσο πολύ που περιμένω πώς και πώς κάθε εβδομάδα να βγει επεισόδιο. Και αυτό το συνέστημα, παιδιά, είχα να το νιώσω από τότε που έβλεπα κάθε Σαββατοκύριακο τη σειρά Dragon Ball. Που όταν τελείωνε το επεισόδιο τη Κυριακή, ξενέρωνα γιατί ήξερα ότι πάλι επεισόδιο θα δω το επόμενο Σαββατοκύριακο. Δεν θα το κάνω όμως, θα κρατηθώ για να μην κάνω κάποιο ξόφαλτο spoil όπως προείπα, γιατί εγώ δεν θα γίνω σαν αυτόν που πήγε κάτω από ένα post που είχα κάνει στο Instagram και είχε γράψει μια spoilerara τεραστίων διαστάσεων για το δεύτερο παιχνίδι The Last of Us, που παιδιά σε αυτή την κάστα μάλλον πρέπει να τους κάνουμε αυτό που έλεγε ο τιτανομέγιστος Περίανδρος Πόποντας. Τι πίσα και τα πούπουλα! Εσύ, πίσα πούπουλα και έξω το χωριό μας, ρε! Πίσα και πούπουλα λοιπόν σε αυτή την κάστα, παιδιά. Και για το τέλος να πω και ένα τεράστιο μπράβο στο HBO που έχει αυτή την τακτική του να βγάζει ένα επεισόδιο κάθε εβδομάδα και δεν τα αραδιάζει όπως το Netflix όλα τα επεισόδια μια σεζόν με τη μία. Νομίζω ότι την ίδια τακτική την έχει και το HBO, την έχει και το Disney Plus και αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, την έχει και το Prime Video. Ξέρω ότι πολλοί δεν συμφωνείτε με αυτό που είπα γιατί είστε σιροφάκι και μπορείτε να κάτσετε να δείτε 3-4 σεζόν με τη μία. Νομίζετε όμως ότι το ευχαριστιέστε έτσι, δεν το ευχαριστιέστε. Η όλη η μαγεία, όλη η γοητεία του πράγματος είναι στην ανυπομονησία για το τι θα δεις ρε παιδί μου την επόμενη εβδομάδα. Κάθεσαι, το σκέφτεσαι, οριμάζει μέσα σου το κάθε επεισόδιο, κάνεις και τις θεωρίες σου και στο τέλος έρχεται η στιγμή που παίρνεις την κάθαρση. Έτσι γίνεται σωστά. Βέβαια, στην εποχή που ζούμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, όσο περιμένεις για να δεις το επόμενο επεισόδιο, θα πεταχτεί ένα και καλά κανάλι έξυπνο που ξέρει τα πάντα, είτε είναι στο YouTube είτε είναι στο Instagram. Θα βάλει το spoil στο thumbnail του για να το παίξει προχώ και ότι αυτό ξέρει και θα κάθεται να συγκρίνει το παιχνίδι με τη σειρά και άλλα τέτοια. Ουστ! Και σε αυτούς το ίδιο θα κάνουμε, ρε! Πίσα και πούπουλα και λιθοβολισμό στην κεντρική πλατεία του χωριού! Αυτά λοιπόν είχα να σας πω εγώ για τη σειρά The Last of Us. Θα ήθελα πάρα πολύ, θα χαιρόμουν να δω και τη δική σας άποψη κάτω στα σχόλια. Θα σας θερμοπαρακαλούσα χωρίς κανένα απολύτως spoil. Να σεβαστούμε αυτούς που δεν έχουν δει ακόμη κανένα επεισόδιο. Όχι τίποτα άλλο, είναι κρίμα να φάτε μπαν. Για πάντα. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, αν δεν χόρτασες αυτή τη φάτσα μπορείς να τη βλέπεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι, μην το ξεχνάς για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, να μην κάνετε spoilers, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι super.